Παύλο. Έλα πλάι. Αφήνεις Διονύση. Όχι, Διονύση από εδώ. Καταρχήν, στα πλαίσια της διαρκούς εκπαίδευσής μας, κάθε χρόνο διεξάγουμε την άσκηση διαπυρός με συμμετοχή πυροστικών δυνάμεων και όλων των εμπλεκομένων στην πολιτική προστασία. Από την άσκηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα, έδειξε λοιπόν τον βαθμό συνεργασίας και ετοιμότητας των φορέων και θεωρούμε λοιπόν βάσει της άσκησης ότι θα έχουμε μια καλή αντιπυρική περίοδο. Είδατε, διαπιστώσετε κάποια προβλήματα, τι ακριβώς είδατε? Η άσκηση έδειξε κάποια προβλήματα, αυτά θα τα διορθώσουμε στην πορεία. Απλά είναι πολύ όμως μικρά και ασήμαντα, αλλά πλέον ο εχθρός του καλύτερου είναι το καλύτερο. Καταρχήν παρακολουθήσαμε μια επιτυχημένη άσκηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, όπου για την εικονική πυρόσβεση και την αντιμετώπιση και ενός τραυματία. Βλέπουμε καταρχήν γιατί χρειάζεται η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Πυροσβεστική, αστυνομία, ο Δήμος βέβαια με την πολιτική του προστασία, αλλά τα μηχανήματα έργου, τη συνεργασία των προέδρων, ακόμη και της ΔΕΔΙΕ για την, εάν και όταν χρειάζεται να γίνει διακοπή ρεύματος. Οπότε το βασικό μήνυμα είναι η συνεργασία και η προετοιμασία ούτως ώστε να υπάρχει σοβαρή πρόληψη. Αυτό το κομμάτι πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και εμείς ως Δήμος σε αυτό το κομμάτι πρέπει να δώσουμε τη μέγιστη προσοχή. Αύριο έχουμε ένα συντονιστικό του Δήμου για να κουβεντιάσουμε αυτά τα θέματα αλλά και να πούμε και άλλες λεπτομέρειες επάνω στην πρόληψη. Οπωσδήποτε, λόγω και της αλλαγής του κλίματος και επειδή τα καλοκαίρια μας έχουν μεγαλύτερη ξηρασία αλλά και αρκετούς αέριδες, πρέπει όλοι να είμαστε σε μεγάλη επιφυλακή και πρέπει βέβαια να είμαστε και αισιόδοξοι ότι μέσα από αυτές τις διαδικασίες θα είμαστε κατά το δυνατόν ασφαλείς, ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε τον όποιο κίνδυνο παρουσιαστεί. Σήμερα παρακολουθήσαμε την άσκηση από την πυροσβεστική, τη μεγάλη οργάνωση που έχουν, είναι σε πλήρη ετοιμότητα. Ελπίζω να μην χρειαστεί ποτέ να γίνει κάτι τέτοιο, αν και έχει χρειαστεί πολλές φορές, όμως είναι δεδομένο ότι υπάρχει άμεση και γρήγορη στήριξη της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, ώστε να μπορέσουμε να συνδράμουμε σε κάθε ανάγκη που έχουν. Είμαστε σε στενή συνεργασία με όλες τις οργανώσεις οι οποίες βοηθούν σε αυτή την κατεύθυνση και με τον Ερυθρό Σταυρό και με όλες τις εθελοντικές ομάδες του νησιού. Παρέχουμε πάντα μηχανήματα και θέματα για να λύσουμε το θέμα του νερού. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα. Σε κάθε περίπτωση, θέλω άλλη μια φορά να καλέσω τους συμπολίτες μας να κάνουμε μια πρόληψη, να καθαρίσουμε τους χώρους, να μην υπάρχει πρόβλημα. Οι υπηρεσίες του Δήμου και οι υπηρεσίες της Περιφέρειας να έχουν καθαρά τα σημεία όπου χρειάζεται, ούτως ώστε μέσω της σωστής πρόληψης να αποφύγουμε τεράστια προβλήματα που μπορούν να δημιουργηθούν από μια μεγάλη πυρκαγιά το καλοκαίρι. Το πυροσβεστικό σώμα, μεταξύ άλλων, είναι αρμόδιο για την αντιμετώπιση των συνεπειών από φυσικές καταστροφές και τη διάσωση ατόμων και υλικών αγαθών που κινδυνεύουν από αυτές, σχεδιάζει και διεξάγει κάθε χρόνο ασκήσεις ετοιμότητας. Στα πλαίσια αυτά, η σημερινή άσκηση διαπυρός 2023 έχει ως κύριο σκοπό της την αύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτελεσματικότητας της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ζακύνθου και τη διαπίστωση της οργάνωσης, ετοιμότητας, της ταχείας κινητοποίησης και της συντονισμένης δράσης των πυροσβεστικών δυνάμεων και των δυνάμεων πολιτικής προστασίας στο νησί, με σκοπό την αποτελεσματική αντιμετώπιση των βασικών πυρκαγιών. Παράλληλα, για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του μηχανισμού δασοπυρόσβασης και τη βελτιστοποίηση της συνεργασίας των εμπλεκομένων φορέων. Στόχος είναι η άμεση και συντονισμένη ανταπόκριση σε περιστατικά εκτάκτων αναγκών που μπορεί να προκύψουν από την εκδήλωση των βασικών πυρκαγιών. Επίσης, η εξοικείωση και η απόκτηση εμπειρίας των πυροσβεστικών υπαλλήλων σε συμβάντα που παρουσιάζουν ιδιαιτερότητα ως προς τη φύση τους και η διαπίστωση της καλής λειτουργίας και επάρκειας των διαθέσιμων μέσων και εξοπλισμού.
βρεθήκαμε εδώ πέρα στο χώρο της άσκησης. Εμείς οι αερολέσχοι που είναι και μέλος στην πολιτική προστασία ως ένα αέρια ομάδα δράσης είμαστε έτοιμοι. Θα ξεκινήσουμε εφόσον κρίνει και ο διοικητής που ο δείκτης επικινδυνότητας θα είναι στο 4 ή στο 3. Αναμένουμε. Πέρσι πετάξαμε αρκετές φορές. Η περιπολία απέδειξε ήταν αποτελεσματική τουλάχιστον τα δύο τελευταία χρόνια και τις ημέρες που πέταγε το ελικόπτερο δεν είχαμε καμία πυρκαγιά. Και αναμένουμε και φέτος να στηριχθεί το πρόγραμμα του Δήμου για τρίτη χρονιά. Και επίσης στο σενάριο είδα θέματα που είχαμε αναφέρει στο ΣΟΠ και στα δελτία τύπου, δηλαδή στην περίπτωση που έχουμε μία δασική πυρκαγιά και έχουμε και μία πυρκαγιά σε ξενοδοχειακή μονάδα. Αυτό το εφήρμοσε ο διοικητής που τον είχαμε ενημερώσει και εμείς και είδαμε τα αποτελέσματα της άσκησης που έγινε σήμερα. Βέβαια έχουμε τονίσει πολλά επικίνδυνα σημεία, όπως είναι οι κύματα που βρίσκονται στον ορεινό όγκο, αλλά πολύ περισσότερο και θα προτείνουμε κατά τις απογευματινές ώρες βραδινές, που είναι το ηλιοβασίλεμα, που συγκεντρώνεται στο δυτικό άκρο πολλής κόσμος, να περιπολεί το ελικόπτερο και μάλιστα θα δούμε αν υπάρχει δυνατότητα να υπάρχει και ένα αυτοκίνητο της άμεσης δράσης να λαμβάνει σήμα από εμάς για να απομακρύνει τον κόσμο. Να δώσουμε συγχαρητήρια στην πυροσβεστική και στα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας για τη διοργάνωση της άσκησης. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα άσκηση με πολλά λιθοφανή σενάρια με ό,τι πραγματικά μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περίοδου στο νησί μας. Η ιδιαίτερη φυσική ομορφιά του νησιού δημιουργεί και ανάγκες επισκεψιμότητας στα πιο απομακρυσμένα και απόμερα μέρη του νησιού, ακόμα και σε σημεία που και εμείς οι ίδιοι οι Ζακυνθινοί δεν φανταζόμασταν ότι θα μπορέσουμε να βρεθούμε. Οι επισκέπτες του νησιού βρίσκονται σε τέτοια μέρη, οπότε και πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι με την πολιτική προστασία να είμαστε εξοικειωμένοι στο πώς πρέπει να αντιδράσουμε για να αποτρέψουμε τον κίνδυνο ζωής και περιουσίας σε τέτοια δυσάρεστα φαινόμενα. Ιδιαίτερα σε καταλήμματα τουριστικά τα οποία γυρνιάζουν με δασικές περιοχές, χρειάζεται μια συνεχής παγρύπνηση και πολύ καλός συντονισμός με τα σώματα ασφαλείας. Συγχαρητήρια και πάλι στην πυροσβεστική και εύχομαι να έχουμε ένα ανώδυνο καλοκαίρι.